Θα ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί έχει και ένα τηλεοπτικό ραντεβού και οφείλουμε να το σεβαστούμε με τον κύριο Νίκο Βαλεγάκη, ο οποίος είναι δικηγόρος φυσικά πάνω απ' όλα και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Βαλεγάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά εσείς? Είστε καλά, δόξα τω Θεώ και εμείς. Σήμερα εκδικάστηκε τελικά, αφού είχατε δώσει άδεια εσείς από την προηγούμενη εβδομάδα ο σύλλογος, τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, η υπόθεση στο Ειρηνευτικό Θεσσαλονίκης για την αρχική τιμή εκποίησης του νέου ρησίου. Αν και αρχικά, όταν εμφανίστηκε το ΙΚΑ, τέθηκε θέμα αναβολής, έτσι δεν είναι, από την πλευρά του ΙΚΑ. Και με δική σας παρέμβαση δεν υπήρξε αναβολή και τελικά συζητήθηκε κανονικά η υπόθεση. Ναι, έτσι έγινε. Απλώς να ξεκαθαρίσω ότι αυτή τη στιγμή, εφόσον θέλετε τη γνώμη μου για κάποια πράγματα προφανώς, σας μιλάω σαν δικηγόρος και όχι σαν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Ναι. Καμία σχέση δεν έχει η ιδιότητά μου του Προέδρου με τη ιδιότητά μου του δικηγόρου για την προκείμενη περίπτωση, ότι όπως είπατε και εσείς πρώτα απ' όλα είμαι δικηγόρος. Ναι. Θα σας πω τη γνώμη μου αν με ζητήσετε για το τι έγινε. Σήμερα ως δικηγόρος, ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, έχω άλλες αρμοδιότητες. Ναι. Σε ένα σημείο εξαντλήθηκαν ή μάλλον αναπτύχθηκαν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα σας το πω και αυτό, γιατί δεν είναι κρυφό, ούτε είναι κάτι το οποίο δεν έγινε γνωστό. Ναι. Είχε δοθεί άδεια ούτως ή άλλως επί των δικογράφων, οπότε δεν έτυχε το θέμα αναβολής, έτσι δεν είναι? Δεν υπήρχε πρόβλημα άδεια για τον... Είχε δοθεί άδεια, δόθηκε καταρχήν από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ναι. Και στη συνέχεια ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έδωσε άδεια και στον δικηγόρο της Θεσσαλονίκης της αντίθετης πλευράς για να γίνει η δίκη. Το ζήτημα του αν αυτή η δίκη είναι ή όχι, έπρεπε ή όχι να γίνει μέσα στο πλαίσιο της αποχής των δικηγόρων, κρίθηκε από την Αθήνα, από τον Ειδικό Κύριο Αθηνών, όπου προσέφυγε ο δικηγόρος των εγκαθαριστών του Άρη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος των Αθηνών. Εκεί έπρεπε να πάει ο άνθρωπος και εκεί πήγε. Μάλιστα. Στη συνέχεια εμείς, όπως οφείλαμε, δώσαμε άδεια και στον δικηγόρο του κυρίου Σκόρδο, ο οποίος είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Τώρα, το άλλο θέμα που είπατε, ότι εμφανίστηκε σήμερα το ΙΚΑ. Εσάς σας προκάλεσε αυτό εντύπωση ως δικηγόρος, σας ρωτάω. Η γνώμη μου σαν δικηγόρος είναι ότι αυτό έγινε καταχρηστικά σήμερα. Δηλαδή, είναι μια δίκη για την οποία έγινε ντόρος. Δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα μαθαίστηκε ότι υπήρχε τέτοιο ζήτημα αδειών, μία αδειών, επίγοντος κτλ. Οπότε είναι αδύνατο να μην έχει λάβει γνώση το ΙΚΑ ότι υπάρχει το θέμα αυτό. Και πολύ περισσότερο το ΙΚΑ από ό,τι το ίδιο είπε, 8 πρώτου του 16, είχε πάρει το δικόγραφο του κυρίου Σκόρδα, οπότε ήξερε ότι υπήρχε δίκη για το Γενάρη και μετά αν το παρακολουθούσε, προφανώς αποδείχθηκε ότι το παρακολουθούσε για να εμφανιστεί σήμερα, ότι αναβλήθηκε για την προηγούμενη 5η 25 Φεβρουαρίου και για σήμερα 3 Μαρτίου. Ναι. Κατά συνέπεια, αν το ΙΚΑ ήθελε, όπως έχει το δικαίωμα, ανεξάρτητα αν επί της ουσίας ήταν ορθό ή όχι, ήθελε να παρέμβει, με το είχε κάνει από το Γενάρη, από το Φλεβάρι και όχι να έρθει σήμερα όταν έχει προκύψει όλο αυτό το ζήτημα και να ζητήσει αναβολή, η οποία ουσιαστικά ήταν εναντίον των συμφερόντων του. Ναι. Γιατί το ΙΚΑ ως δανειστής, ως δηλαδή ένας που έχει ένας οργανισμός που έχει να πάρει χρήματα, έπρεπε να εμφανιστεί τον Ιανουάριο, τότε που είχαμε πάλι αποχή οι δικηγόροι, και να επιμείνει να γίνει υπόθεση για να εκαθαριστεί το ζήτημα και να πάρει τα λεφτά του. Ναι. Σωστά. Δεν εμφανίστηκε ούτε τότε, αλλά ούτε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πέρα από το ότι οφειλείται από ό,τι άκουσα και εγώ σήμερα από το 2009 και μέχρι τώρα δεν είχε κάνει τίποτα. Ναι. Πάλι μπορούσε να επισπεύσει τη διαδικασία για να πάρει τα χρήματά του. Σωστά. Ξαφνικά εμφανίζεται σήμερα το ΙΚΑ και λέει ότι εγώ θέλω αναβολή για να παρέμβω. Κάτι που μπορούσε να το κάνει και προφορικά, όπως και τελικά έγινε, γιατί το δικαστήριο έκρινε ορθά ότι μπορούσε να το κάνει και σήμερα. Όπως και έγινε τελικά. Το να εμφανίζεται και να λέει να επικαλείται την αποχή των δικηγόρων, αυτό είχε ξεκαθαριστεί από την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Πέμπτη, και με τον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί και εκείνος θα μπορούσε να έρθει τότε να ζητήσει άδεια και να την πάρει την ίδια στιγμή. Αυτό είχε κριθεί, ότι δεν μπορούσε να επικαλεστεί κανένας από την προηγούμενη φορά κιόλας ότι υπάρχει αποχή των δικηγόρων, άρα δεν μπορούν να δικάσουν. Μάλιστα. Εσείς πώς μπορείτε να ερμηνεύσετε αυτή τη στάση του ΙΚΑ, αν μπορεί να δοθεί κάποια ερμηνεία όλο αυτό που συνέβη, γιατί όπως είπατε είχε πάρα πολλές αφορμές να το κάνει το ΙΚΑ. Όχι αφορμές. Υποχρέωση είχε να το κάνει απέναντι... Που νομίζω ότι έχει και μια κατάσχεση στο ακίνητο, κύριε Βαλεργάκη, το ΙΚΑ, ούτως ή άλλως. Γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό σας το λέω.
Η γνώμη μου είναι ότι σήμερα το ΙΚΑ έτσι όπως εμφανίστηκε, εμφανίστηκε να είναι εναντίον των συμφερόντων του, ζητώντας αναβολή. Διότι ήξερε την διαδικασία που ισχύει, που τρέχει μάλλον να το πούμε έτσι, ήξερε τις δικασίμους, είχε όλο το χρονικό περιθώριο να παρέμβει στη δίκη με όποιο τρόπο ήθελε, είτε με δικόγραφο είτε, είτε προφορικά. Mm-hmm. Και έρχεται ξαφνικά σήμερα και μας λέει θέλω αναβολή. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Ναι. Για να κάνεις κάτι το οποίο μπορούσες να κάνεις από 8 Ιανουαρίου. Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Σήμερα 3 Μαρτίου και μας λες ότι θέλεις να το, κάνεις τώρα. Για ποιο λόγο να αναπτύχει η υπόθεση? Αν μη τι άλλο, είναι περίεργη η στάση που κράτησε. Αυτό, και αυτό αποδείχθηκε ότι είναι έτσι όπως σας το λέω. Αποδείχθηκε και από την απόφαση του δικαστηρίου που είπε ότι συνεχίζεται η δίκη κανονικά. Θέλεις να παρέμβεις ΙΚΑ, παρεμβαίνεις προφορικά όπως έχεις το δικαίωμα, αναπτύσσεις τα επιχειρήματά σου, τις προτάσεις σου. Φέρνεις τα σχετικά σου έγγραφα και ό,τι άλλο έχεις μέχρι την Τρίτη που πήρες προθεσμία και βγαίνει η απόφαση. Mm-hmm. Πάλι με την νομική σας ιδιότητα θα σας ρωτήσω. Το ΙΚΑ ζήτησε μία τιμή λίγο παραπάνω από το 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά. Είναι γιατί τόσο είναι η απέτηση προφανώς. Ακριβώς, ναι, τόσο ακριβώς είναι όντως. Ακριβώς γιατί γράφει 1.061. Είναι ακριβώς όσο είναι η απέτηση προφανώς, ναι, όντως. Έχουμε την πλευρά Σκόρδα. Και που... σε αυτό έκανε, έκανε λάθος, αν μου επιτρέπετε. Γιατί? Διότι έπρεπε να ζητήσει παραπάνω, γιατί θα υπάρχουν και κάποια έξοδα. Ναι. Τα οποία προαφέρονται. Άρα έπρεπε να ζητήσει παραπάνω για να μπορέσει να πάρει το 1.061 που λέει. Τέλος πάντων, δικαίωμά τους. Έτσι το εκτιμήσαν, έτσι κάναν. Ναι, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι έχουμε το ΕΚΑ που λέει, βάζει αυτή την απέτηση, που έχει ως τιμή αρχική να οριστεί από το δικαστήριο. Αυτό ζητάει τουλάχιστον. Έχουμε τα 3,5 εκατομμύρια που έχει ζητήσει η πλευρά του Σκόρδα και έχουμε την πλευρά του Άριου φυσικά, η οποία έχει ζητήσει ένα ποσό 450.000 ευρώ. Πιστεύετε, και το ρωτάω βάσει της νομικής σας εμπειρίας και ιδιότητας, ότι η παρέμβαση του ΙΚΑ και το γεγονός ότι ζήτησε αυτό το. Και επειδή μιλάμε για το δημόσιο τώρα, για το ΙΚΑ, μπορεί να παίξει ρόλο τελικά και να επηρεάσει την απόφαση του δικαστή όσον αφορά την απόφαση του ορισμού της αρχικής τιμής του ορισίου ή όχι? Όλα συνεκτιμώνται. Όλα συνεκτιμώνται, διότι ο δικαστής πρέπει να κρίνει, πρέπει να εκτιμήσει καταρχήν ποια είναι η αξία. Ναι. Γιατί μπορεί κάποιος να λέει ότι κάνει 200 εκατομμύρια. Αυτή είναι η αξία. Πρέπει κατά δεύτερο λόγο να κρίνει αν οι απαιτήσεις που υπάρχουν για να ικανοποιηθούν μπορούν να καλυφθούν από την αξία αυτή. Ναι. Όλα πρέπει να συνεκτιμηθούν από τον δικαστή. Ο δικαστής είναι ένας έμπειρος ειρηνοδίκης, τον ξέρουμε χρόνια για την ευθυκρισία του, είναι γνωστός ο άνθρωπος, δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα σε κανέναν διάδικο ποτέ να πει το αντίθετο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα κρίνει απόλυτα ορθά, σύμφωνα με τα δεδομένα, προσέξτε, σύμφωνα με τα δεδομένα και τα στοιχεία που του παρουσιάζουν οι διάδικοι. Mm-hmm. Δεν θα ψάξει ο δικαστής να βρει. Ο δικαστής θα κρίνει βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσουν οι διάδικοι. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ο δικαστής θα τα εκτιμήσει όλα αυτά, θα τα συνεκτιμήσει και θα βγάλει μια απόφαση η οποία ελπίζω να είναι ορθή. Μάλιστα. Φυσικά υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο, κύριε Βαλεργάκη, εάν βγει μια απόφαση, όποια και αν είναι αυτή, ο πρώτος πληστηριασμός να κηρυχθεί άγνωστος. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Βεβαίως. Mm. Φυσικά. Mm. Μπορεί να μην εμφανιστεί, να σας πω κάτι. Mm. Εκεί πλέον, αυτό είναι ένα από τα κριτήρια που βάζει και ο νόμος και θα είναι και η κρίση του δικαστή, διότι το να βάλεις ένα ποσό το οποίο είναι σίγουρο και βέβαιο ότι δεν θα είναι με το οποίο ποσό θα είναι άγωνος ο πληστηριασμός, η εκποίηση αυτή, η ελεύθερη εκποίηση, ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα. Ναι. Όλα αυτά συνεκτιμώνται. Όλα αυτά συνεκτιμώνται. Και το ύψος των απαιτήσεων, των οφειλών, των χρεών δηλαδή, και η αξία του ακινήτου και η οικονομική κατάσταση, με την έννοια πόσο μπορεί τελικά, είναι αντικειμενική αξία, είναι η εμπορική αξία. Εμπορική, αυτή που επικαλεστεί και ο Άρης σήμερα. Ναι, σωστά. Όλα αυτά συνεκτιμώνται. Σωστά. Και υπάρχει, για πόσο γνωρίζω, το ρώτησα και το έψαξα και το έμαθα, υπάρχει και μια απόφαση του συμφωνίου της επικρατείας από ό,τι έμαθα, κύριε Βαλεγάκη, η οποία είναι ξεκάθαρη και λέει ότι οι αξίες των ακινήτων έχουν υποστεί ραγδαία πτώση και λογικά πρέπει να προσαρμόζονται στις σημερινές εποχές. Από την άλλη μεριά όμως, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, ότι επειδή υπάρχει μια κρίση. Δεν σημαίνει ότι τα ακίνητα εκποιούνται για ένα κομμάτι ψωμί. Ναι. Είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή τώρα πάνω στην κρίση οι επιτίδη που έχουν λεφτά έξω ή οι ξένοι θα έρθουν και θα αγοράσουν την Ελλάδα για ένα κομμάτι ψωμί. Ναι. Έχετε ούτε δίκιο. Αυτό είναι σωστό. Σωστό. Τώρα να μιλήσουμε αντικειμενικά πέρα από το αν είμαστε Άρης Πάοκ ή αν είμαστε υπέρ των δανειστών ή υπέρ των οφειλετών.
Ναι. Είμαστε ένας τρίτος ο οποίος δεν έχει κανένα από αυτά τα συμφέροντα που σας είπα. Δεν μπορεί όμως και τα κίνητα στην Ελλάδα, επειδή έχει, υπάρχει οικονομική κρίση, να πουλούνται για ένα κομμάτι ψωμί. Ποιος θα ωφεληθεί σε αυτή την περίπτωση? Ναι. Αυτός που έχει βγάλει λεφτά έξω ή ο ξένος που θα την αγοράσει τα οικόπεδα φιλέτα στη Χαλκιδική ή στην πλατεία, στο τέλος της πλατείας Συντάγματος για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν είναι έτσι. Ναι. Βέβαια είναι έτσι. Γι' αυτό το ακίνητο το συγκεκριμένο, κύριε Βαλεργάκη, είναι ένα ειδικό σκοπό ακίνητο. Είναι δίπλα στο αεροδρόμιο. Ξέρετε ότι δεν έχει συντελεστεί, νομίζω, δεν μπορεί να σηκώσει εκεί τίποτα. Είναι... Όλα σχετικά είναι τώρα. Μην μου κάνετε να πω πράγματα και μιλάτε και εσείς πράγματα τα οποία, τα οποία λέμε το κλασικό, ότι κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Ναι. Είναι ειδικού σκοπού. Γιατί δεν μπορεί να γίνει εκεί ένα ισόγειο ξενοδοχείο? Ναι, ισόγειο δεν μπορεί να γίνει. Γίνει, δεν μπορεί να γίνει ένα κέντρο διασκεδάσεως. Δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Δηλαδή, εντάξει τώρα, όταν αρχίζουμε και μιλάμε πλέον, μπαίνουμε σε τέτοια ζητήματα ανάλογα με ποιο σκοπό και με ποια γωνία το βλέπει ο καθένας. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι έγινε σήμερα η δίκη, mm-hmm. θα βγει μια τιμή mm-hmm. για να προχωρήσει η καθάριση του Άρη, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία mm-hmm. που μας έχει κουράσει όλους τους φιλάθλους και τους οπαδούς τώρα δύο χρόνια. Ναι. Mm-hmm. Αυτό που ρωτάει ο κόσμος, δεν ξέρω αν μπορείτε φυσικά εσείς να το απαντήσετε, είναι πότε θα έχουμε αυτή την απόφαση. Μας είπατε ότι είναι ένας ειρηνοδίκης αυτός που δίκασε σήμερα την υπόθεση, ο οποίος είναι δίκαιος, ο οποίος προφανώς και αντιλαμβάνεται και τη σημασία. Νομίζω ότι πρέπει να αντιλήφθηκε. Ναι, μα τώρα είναι δυνατόν αυτό να σας πω κάτι. Ένας που διαβάζει εφημερίδες ξέρει το πρόβλημα. Ναι. Και ξέρει ότι πήγε το Άρης. Ναι. Πήγε το Άρης. Πήγε η πλευρά των εκαθαριστών για να τελειώσει η καθάριση της παλιάς, της φυστάμενης τώρα ΠΑΕ. Mm. Και από ό,τι ξέρω, από ό,τι άκουσα μάλλον, μου είπαν κιόλας, ναι. ότι οι δικηγόροι των εκαθαριστών το ζήτησαν αυτό από το δικαστή, τον παρακάλεσαν τόσο για όσο το δυνατόν ταχύτερο να βγει η απόφαση. Ναι. Άρα δεν νομίζω ότι αυτό θα το συνεκτιμήσει ο συγκεκριμένος δικαστής, γιατί σας είπα ότι είναι ένας δικαστής έμπειρος, που αντιλαμβάνεται την κοινωνική πραγματικότητα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα τηλεοπτικό ραντεβού για να σας αποδεσμεύσω. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύετε ότι ο Άρης μέχρι τουλάχιστον τον Αύγουστο έχει ένα περιθώριο, γιατί τότε δίνονται οι άδειες για τη συμμετοχή στο επόμενο πρωτάθλημα? Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να την ολοκληρώσει την εκαθάριση μέχρι τον Αύγουστο? Είναι μην μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, γιατί γυρνάω πίσω ένα χρόνο και εξοργίζομαι. Μάλιστα. Με την συγκεκριμένη ποδοσφορική ομοσπονδία δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για τίποτα. Ναι. Μπορεί να μάθουν αυτοί με κάποιο τρόπο ότι ο Άρης θα είναι έτοιμος 30 Μαΐου και να πούνε έλξη υποθεσμία 25 Μαΐου. Ναι. Μην μου κάνετε τέτοια ερωτήσεις, γιατί σκέφτομαι, ναι. γιατί σκέφτομαι τι έγινε πέρυσι σε αυτή την περίφημη επιτροπή τότε που είχαν πάει οι ομάδες οι δευτεραθλήτριες και ζητούσαν να μπουν στη Β' Εθνική να συμπληρωθεί ο αριθμός. Θυμάμαι ήμουν παρόν σε εκείνη τη συνεδρίαση εκείνης της ανεκδιήγητης επιτροπής, η οποία το έχω πει και άλλη φορά και σε άλλους αριθμούς, ότι ήδη έπρεπε να έχει κινηθεί αυτός που έχει ένομο συμφέρον, είτε λέγεται Καλαϊτζίδης, είτε λέγεται ΑΣ, να τους έχει κάνει αγωγή για κακοδικία. Mm. Είναι αυτή η επιτροπή που πέρυσι είπε ότι εφαρμόζεται ο ΚΑΠ από πέρυσι, ο καινούριος ΚΑΠ, και τώρα επέστρεψε τους βαθμούς στον Όφη, γιατί είπε ότι εφαρμόζεται από φέτος. Μη μου λέτε για επιτροπές και για την ΕΠΟ, γιατί εκεί ειλικρινά σηκώνει την τρίχα μου. Εντάξει, το ίδιο νομίζω ισχύει και για άλλα πράγματα και για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που την ίδια διάταξη του αθλητικού νόμου πάτε να ερμηνεύσει διαφορετικά. Εντάξει, τώρα όταν βγαίνουν κάποιες κυρίες και κάποιοι κύριοι και κάνουν, που είναι δικαστές ουσιαστικά ναι. και πρέπει να μιλάνε μόνο με τις αποφάσεις τους και κάνουν δηλώσεις και βγαίνουν στα κανάλια, σε δίκες, σε παραδίκες και δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κύριε Βαλεργάκη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα χρήσιμα μας είπατε για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.